τη φορά τα σχέδια είναι λίγο περίεργα. Υπήρχαν σχέδια, τελικά όλα αναβλήθηκαν, όλα ακυρώθηκαν. Φέτος χωρίς σχέδια, no plannings. Έτσι αρχίζουμε φέτος. Ξεκίνησα μόνος μου λοιπόν με σκοπό να φτάσω στην Πάργα. Η Πάργα βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ελλάδας, σε απόσταση περίπου 500 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρω και τους άλλους μου φίλους, όπου και αυτοί έφτασαν χωριστά ο καθένας από διαφορετικές περιοχές. Όπως πάντα, προσπαθώ να ταξιδέψω όσο το δυνατόν λιγότερο μεγάλους δρόμους ταχύς κυκλοφορίας και όσο δυνατόν περισσότερο από τους ορεινούς δρόμους, τόσο πολύ με έχουν λείψει. Είναι 7 το πρωί και ακόμα δεν πήγε καφέ και φτάνω στον Άγιο Δημήτριο σε 8.30. Ό,τι πρέπει για ένα καφέ στο καφενείο του ορεινού αυτού χωριού. Έτσι έκανα. Άγιο Δημήτριος Κατερίνης, στο βουνό, πίσω από τον Όλυμπο. Θερμοκρασία 18,5 βαθμούς Κελσίου. Βρουσιά. Επιτέλους. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ένα χωριό που βρίσκεται στα 840 μέτρα ύψος και έχει 627 μόνιμους κατοίκους. Είναι χτισμένο στα στενά της πέτρας, ανάμεσα στον Όλυμπο και στα Πιέρια Όρη. Αρχίζω να κατεβαίνω το βουνό ήρεμα και χαλαρά, χωρίς να βιάζουμε καθόλου. Φτάνω στην Ελασσόνα, όπου λόγω κάποιων οδικών έργων μπερδεύτηκα και έκανα έναν αχρίαστο κύκλο μέσα σε αυτήν την κομμόπολη, η οποία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες μιας σειράς λόφων στην νότερη πλευρά του Ολύμπου. Καλημέρα. Καλημέρα. Με κάρτα, ε. Εντάξει, ωραία. Έλα από εκεί. Ναι. Από εδώ είναι. Από εδώ είναι, λέω. Ναι, αν είσαι έτοιμο. Γέμισε το έτσι. Ενημερώνω τα αρχεία των εξόδων και φεύγω. Από την πολύ ζέστη πήρε μπρος το βεντιλατέρ του ψυγείου αμέσως. Βγαίνω λοιπόν στην εθνική οδό τροχής κυκλοφορίας, όπου θα μείνω για λίγα χιλιόμετρα μέχρι να φτάσω στα Τρίκαλα. Τρίψω και να μπω ξανά στους ορεινούς δρόμους. Δεν έκανα στάση στην πύλη των Τρικάλων, μιας και έχω δει 4-5 φορές το πολύ ωραίο πέτσινο γεφύρι που υπάρχει εκεί. Έχω μείνει πολλές φορές σε αυτή την περιοχή σε άλλες εκδρομές.
Δεν πέρασε και πολλή ώρα από την προηγούμενη στάση που έκανα, αλλά το μέρος αυτό, την υπέροχη δροσιά που έχει, σε προκαλεί να το απολαύσεις με μια στάση. Λίγο παρακάτω βρίσκω αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Ποιος το περίμενε, καπουτσίνο φρέντο, στο πουθενά. Δροσιά έχει, θα πιάσουμε τώρα πάλι τα βουνά, να κατεβεί λίγο η θερμοκρασία. Σε αυτή τη στάση που έκανα, βρήκα την ευκαιρία να ψάξω στο χάρτη για κάποιο αξιόλογο σημείο να επισκεφθώ, όπου θα είναι η διαδρομή μου. Βρήκα ως σημείο ενδιαφέροντος το καταράκτη της Παλαιοκαριάς, όπου υπάρχει και ένα πίτρινο γεφύρι εκεί. Αρχίζω λοιπόν να ψάχνω τον δρόμο αυτόν μέσα από όμορφη διαδρομή βγαίνοντας στο βουνό. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι παλιοί επαρχιακοί ορεινοί δρόμοι όπου δεν υπάρχει εδώ καθόλου κυκλοφορία. Είσαι μόνος σου. Μόνο που κάνεις είναι το να απολαμβάνεις τη φύση. Βρίσκω εύκολα τελικά το δρόμο και το καταράκτη και πηγαίνω να δω αυτό το σημείο ενδιαφέροντος που εντελώς περιέργως δεν είχε ποτέ να δω. Τόσες πολλές φορές που έχω βρεθεί σε αυτά τα μέρη. Με φωτογραφία πάω, δεν θα σας πω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Το τοπίο περικλείεται από βράχους που σχηματίζουν ένα φυσικό φρούριο γύρω του. Έχει κόσμο τελικά. Μάλλον πρόκειται για ντόπιους που απολαμβάνουν τα δροσερά νερά του ποταμού και την ιδιαίτερη άγρια μορφιά αυτού του υπέροχου τοπίου. Ωραία, φτάνει το διάλειμμα, να πάρω τα πράγματα μου εκεί πέρα που τα έβαλα και πάμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Ήδη δύο στάσεις σε σχετικά κοντινή απόσταση. Θα χρειαστεί να το πάρω τώρα με μία στάση στο πολύ και αυτή μόνο κατά ανάγκη. Αν χαλάσει ο καιρός δηλαδή μόνο. Και μόλις το σκέφτηκα αυτό, χρειάστηκε να σταματήσω
για να αλλάξω μπαταρία στην κάμερα του κράνους. Έτυχε εκείνη τη στιγμή κιόλας να με καλέσει ο Κώστας σε βιντεοκλήση. Ναι. Ωραία. Αν κοντεύεις ή στον δρόμο προς Πρέβεζο για να ανέβεις προς τα πάνω, από την Άρτα, Κώστα, ένα τηλέφωνο, είμαστε εδώ στο δρόμο επάνω 20-30 χιλιόμετρα. Κώστα, κατά τις 6 ώρα θα φτάσω όπως βλέπω. Κατά τις 6 ώρα θα φτάσω όπως βλέπω, να ξέρεις, έτσι. Εντάξει. 5:30-6, ας σε κλείνω. Σε κλείνω. Η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για βροχές στα ορεινά της Βόρειας και της Δυτικής Ελλάδας. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που διάλεξα να πάω μέσω της Δυτικής Ελλάδας προς τη δυτική πλευρά. Μήπως και γλιτώσω τις καλοκαιρινές μπόρες. Ως τώρα καλά τα κατάφερα. Βλέπω όμως τα σύννεφα να πυκνώνονται προς τα εκεί που πηγαίνω. Συνεχίζω να πηγαίνω πολύ χαλαρά, χωρίς να βιάζομαι καθόλου. Απολαμβάνω την ομορφιά διαδρομής έτσι. Όσες φορές έτσι να περάσω από αυτούς τους δρόμους στο παρελθόν, πήγαινα πολύ γρήγορα μαζί με την παρέα μου. Ευκαιρία να πάω χαλαρά τώρα, μια και είναι σπάνιο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έχοντας φτάσει σχεδόν στην κορφή του βουνού, λίγο πριν το αθαμάνι, κοιτά τον καιρό να μου λέει ότι σε λίγο θα βρέξει. Πρέπει λοιπόν να βρω κάποια ταβέρνα επάνω στο δρόμο να φάω κάτι, θα περάσει η καταιγίδα που έρχεται. Δεν έφαγα τίποτα άλλη μέρα και μεσημέριασε ήδη για τα καλά. Ναι, εφόσον δεν βιάζομαι καθόλου και έχω χρόνο μέχρι τις 6, είπα στους άλλους ότι θα φτάσω. Και βρήκα λοιπόν αυτό που ήθελα ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόταν. Μια αναμονή βροχής, να φάμε κάτι. Εδώ. Ξεκούραση, χρειάζομαι τουλάχιστον μισή ώρα ξεκούραση με όλα αυτά. 3 ώρες είμαι πάνω στο μηχανάκι σε ρή και δύσκολος δρόμος. Πρέπει να είμαι λίγο πριν το Βουλγαρέλι. Δηλαδή γύρω στα 110 χιλιόμετρα μακριά από τον προορισμό μου, 120 κάπου τόσο. Η καταιγίδα κράτησε περίπου μισή ώρα. Ίσα-ίσα να φάω δηλαδή και να πάρω δυνάμεις για το υπόλοιπο. Πρόλαβε και στέγνωσε λιγάκι ο δρόμος μέχρι την ώρα που ξεκίνησα. Ούτε συντονισμένα τα είχα όλα αυτά, δεν θα ταιριάζαν έτσι. Κατεβαίνω το βουνό, περνάω έξω από την Άρτα και πιάνω τον δρόμο της παραλίας πλέον. Η κίνηση των αυτοκινήτων γίνεται όλο και πιο έντονη. Έφτασα λοιπόν, ξεκούραστα και πολύ άνετα. Να βρω τώρα κάποιο βενζινάδικο για να γεμίσω και να καλέσω τους άλλους να έρθουν να με πάρουν.
Ναι, εδώ. Θα σε βολεύει. Και το κάμπινγκ βάλτς από εδώ πάει, έτσι. Ναι, ναι. Φτάσαμε. Ύστερα από τουλάχιστον 12 ώρες πάω στο μηχανάκι, είμαστε με τα διαλύματα όλα. Έφτασα εδώ στην Πάργα, στην Αφεζινάδη που είμαι. Περιμένω να έρθουν οι άλλοι τώρα. Κάποιον πάει για μπάνιο αλλού και θα πέρασαν από εδώ με πάρα, είπε. Να πάω στο κάμπινγκ μαζί. Τώρα με τις κοινοποιήσεις δεν γίνεται. Τώρα τι είναι, άντε, από εδώ είναι στο Αγιο Όρος, γιατί δεν είναι άντε. Ωραία ήταν. Πολλά βουνά. Βουλήσαν τα βουνά. Βουλήσαν πολύ τα βουνά. Τα χάρηκα τώρα. Όχι, δεν φάγαμε τελικά. Ξιστά την πέρασα. Κάνει ένα εφοδιασμό γι' αυτό. Ένα εφοδιασμό κάνει. Τι λέει. Πού είσαι από την Λουπίνα. Πού ναι. Τα γάτια σου! Καλησπέρα. Ένα μηχανάκι, μία σκηνή. Και πού κάθομαι εγώ? Φύγε πίσω, εκεί τέρμα γωνία, μη σ' ακούμε. Περνάει έτσι, σταματάει και φεύγει το νερό. Εκεί από εκεί κατεβαίνουν κάποια σημεία που κατεβαίνει από το βράχο το νερό. Σαν καταράκτες. Έτσι τρέχουν σε άλλα σημεία από κάτω. Αν λίγο ακόμα κρατούσε την μπαταρία στα εσεγγραφές του. Κρατάει, εντάξει, αλλά. Τέλος πρώτης μέρας λοιπόν, όπου κλείνει μπροστά στη θάλασσα
με τις βραδινές ιστορίες του καθενός μας.